Λοιπόν. Η Κάτια. Η Κάτια. Η Κάτια. Η Κάτια. Πόσα βέβαια χρόνια, ρε Θοδωρή. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη φορά στον Αγίου Θωμά, όταν είχε έρθει καλεσμένη και έτρεμα το τι θα πω μαζί της. Τελικά όμως η Κάτια με έκανε να μου περάσει το τρέμουλο και να μπορέσω, και με την υπομονή της βεβαίως, γιατί εντάξει, δεν γνώριζα και πολλά πράγματα, να καταφέρω να προχωρήσω στη συνέντευξη, σε αντίθεση με εκείνον που φοβόμουν ότι θα μου είναι πιο εύκολο, αλλά πραγματικά μου πάγωσε το αίμα, το συμπροταγωνιστή σου τότε, τον... Το Χριστό. Το Χριστό Πολίτη. Είναι πιο ψαρωτικός. Ναι. Ενώ φαινόταν η Κάτια. Τώρα λέμε, όταν δεν τους ξέρεις, έτσι βλέπεις τους ανθρώπους. Ναι. Έχεις μια εικόνα. Εγώ είμαι πάρα πολύ επικοινωνία. Πολύ γρήγορα. Και πολύ καλή. Πολύ. Δηλαδή, ήσουν πολύ ευγενική τώρα για ένα κορίτσι που μόλις έβγαινε και τρία-τέσσερα πραγματάκια. Ο Χρήστος είναι από χαρακτήρα έτσι. Ναι, ήταν, θυμάμαι, έτσι. Λιγομίλητος και αυτό. Είναι από χαρακτήρα. Εγώ από χαρακτήρα είμαι παρλού. Ναι, αλλά ένας που δεν σε ξέρει, μην βλέπεις όχι, τώρα. Όχι, είσαι εξαιρετικά υποστηρικτικός, ναι, άνθρωπος. Πολύ. Με όλους τους ανθρώπους των media, γιατί σε έχουμε δει και σε άλλες συνεντεύξεις, από τη στιγμή που γιατί δέχεσαι και μήκα λες ναι, το κάνεις με την καρδιά σου και βοηθάς τον άλλον, δεν έχεις να τον, ούτε να τον πιέσεις, ούτε να του κάνεις διπλούς. Παιδιά, σας τορκίζομαι ότι δημοσιογράφοι φίλοι μου ξέρανε, ας πούμε, ξέρανε ότι τα πιο κρυφτικά